εκεί σκόραρε πέρυσι και έκρινε τον Ντέρμπι ο Ριβάλντο. Ο Καλόπουλος αρνήθηκε να δώσει αυτή τη φορά τον φάουλ στον Ολυμπιακό. Υπήρξαν και κάποιες συστάσεις από τον τέρατο διαιτητή τον Τζίκνη. Για τον Παπαδόπουλο βγαίνει ο Νικοπολίδης και η μπάλα out. Δείχνει πέναλτι ο Καλόπουλος. Έτοιμος ο Αργεντίνος, εκτελεί 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εζεκιέλ Γκονζάλε, φάση που θα συζητηθεί, ενώ βλέπουμε τον Εζεκιέλ Γκονζάλε να πανηγυρίζει έξαλα και με τους αναπληρωματικούς, ο Λεοντίου, ο και θα γυρίσει πίσω στον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Παναθηναϊκός που είχε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία με τον Σέρις στο 30 λεπτό σε ένα τέτα τέτ του Κροάτη με τον Νικοπολίδη, του έκλεισε το οπτικό πεδίο ο Αντώνης Νικοπολίδης. Από την άλλη πλευρά, Κωνσταντίνου στη μεγάλη περιοχή, ο Ριβάλντο σουτάρι. 1-1, ισοφάρισε από τον Βραζιλιάνο με αυτό το εξαιρετικό πλασέ. Δεν μπορεί ο Γκαλίνοβιτς που πέρσι είχε δώσει την νίκη στους Ερυθρόλευκους. Δύο προπονητών να ανατρέψουν τα δεδομένα, ενώ ο Καστίγιο ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του Γεωργάτου, όπως μας πληροφορεί ο Λαμπρός Μπαλάφας. Καραλαμπίδη στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Γεωργάτος θα κερδίσει το φάουλ. Το εκτελεί γρήγορα για τον Τζόρτζεβιτς. Ποιος μάχεται εκεί με τον Βίντρα. Βρίσκει στήριγμα και πάλι στον Γεωργάτο. Ποιος θα μπερδευτεί, παρόλα αυτά επιμένει. Τροφοδοτεί τον Ριβάλντο που κάνει το σούτ 2-1 από τον Ριβάλντο. Ένα ακόμη γκολ από τον Βραζιλιάνο που πρόλαβε, κοντρολάρισε την μπάλα και νίξε τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Στο 12ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Τρίτο γκολ του Ριβάλντο σε ντέρμπι κόντρα στον αιώνιο. Ενώ όπως βλέπετε είναι περισσότερα τα φάουλ που έχουν κάνει οι παίκτες του Παναθηναϊκού από ότι οι γηπεδούχοι. Και εδώ παραλίγο το αυτογκόλ, ο Κωνσταντίνου εκμεταλλεύεται το λάθος και κάνει το 3-1. Η πλήρης ασυνεννοησία στην άμυνα του Παναθηναϊκού οδηγεί στο τρίτο γκολ. Το 72ο λεπτό, η πλάστικα αρχίζει και γέρνει όλο ένα και περισσότερο. Τώρα, ενώ ο Νικοπολίδης έχει βγει, 2-3-2 από τον Φάνη Κέκα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει και εδώ μονομαχούν για την μπάλα ο Χαραλαμπίδης, ενώ βλέπουμε τον Φάνη Κέκα με τον Ανατολάκη. Οι αντιδράσεις από πλευράς των φιλοξενούμενων σε ένα παιχνίδι που παραμένει ανοιχτό. Ο Φάνης Γκέκας δίνει τη λύση δευτερόλεπτα μετά